ερχόμενος από τον Άθιο εδώ, κατά τη διαδρομή, είδα στο κινητό μου 950 τηλέφωνα. Σπάνιο πράγμα. Τώρα και εγώ κάτι συμβαίνει, πόλεμος έγινε. Σεισμός έγινε, τι έγινε. Κάτι απλό. Εδώ και 50-60 χρόνια, στη χώρα μας και στην Ευρώπη, έχουν κατακλείσει οι Ινδουιστικές θεωρίες και μας προβάλλουν πολλά πράγματα όπως το γιόγκα, όπως το ρέγγι, όπως ένα σώμα νοησίες. Και η Εκκλησία εδώ και 60 χρόνια και παραπάνω προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι ασυμβίβαστα με την Ορθόδοξη πίστη. Και βλέποντας και εδώ ότι πολλοί άνθρωποι από άγρια μπερδεύονται με αυτά τα πράγματα, πριν από 3-4 χρόνια κυκλοφορήσαμε ένα φυλάδιο που είχε σε όλα τα σπίτια. Πέρασε κανείς το διάβασε. Δεν έγινε. Την Κυριακή λοιπόν προγραμματίσαμε να γίνει μια εκδήλωση στο Άγριο, στο Μέγα Αλέξανδρο, όπου θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι να μας ενημερώσουν για τα θέματα, γιατί και σήμερα ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων. Εγώ νόμιζα ότι γίνεται πόλεμος. Γιατί να γίνει αυτό? Και αναρωτιέμαι, είμαστε σε δημοκρατικό κράτος, έχουμε δημοκρατία ή ολοκληρωτισμό ή δικτατορία? Δηλαδή μια φωνή μόνο επιτρέπεται να ακούγεται? Η άλλη άποψη, η άλλη φωνή δεν μπορεί να ακούγεται? Και απορώ γιατί τόση φασαρία. Βεβαίως θα γίνει εκδήλωση, σας το λέω, θα γίνει εκδήλωση, αλλά εκφράζω την αγανάκτησή μου για όλες αυτές, θα έλεγα, τις αντιδημοκρατικές μεθόδους. Δεν πιέζουμε κανέναν, όποιος θέλει έρχεται, όπως και στην Εκκλησία. Όποιος δεν θέλει, δεν έρχεται. Όποιος θέλει, μπορεί να ακούσει, να τα δεχτεί ή να τα απορρίψει. Δεν βάλαμε κανέναν σε κανέναν μισήδες να τα πιστέψει. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όπως η Εκκλησία και ως ποιμένες να ενημερώσουμε αυτόν τον λαό για αυτό το χάος που γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Που χάνονται άνθρωποι και εξαφανίζονται και γίνεται και όλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Σας μιλάω από προσωπική εμπειρία. Γιατί ξέρω ανθρώπους που έχουν καταστραφεί, που καταστρέψει οικογένειες, παιδιά νέα κλπ. Και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα κατά αυτούς να μιλήσουμε, αλλά ό,τι μας δίνει να το χάσουμε. Σαν να μας δίνει σαν τρόπο. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Την Κυριακή λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση, θα ήθελα να είστε όλοι, να ενημερωθείτε και από εκεί πέρα καθένας να αποφασίσει. Θέλει ο άλλος να πάει με το Θεό, να πάει με το Θεό, θέλει να πάει με το Θεό, να πάει με το Θεό. Δικό του θέμα είναι. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί, αυτός ο τόρος, φαίνεται οι αγαπητοί μας δημοσιογράφοι δεν έχουν νέα αυτές τις μέρες και πρέπει κάτι να βρούνε. Και ξεσηκώθηκε η Ελλάδα τώρα, μας πούνε από τα κανάλια, τα μεγάλα, να τους πούμε τι γίνεται. Σιγά το πράγμα. Μία εκδήλωση για την πρώτη φορά γίνεται. Κάθε χρόνο έχουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιερετικό. Φέτος θα γίνει στο Ζόκα. Τριήμερο. Από όλη την Ελλάδα, μάλλον διεθνές. Κάθε χρόνο γίνεται. Κανείς δεν έχει αντιδράσει. Δεν ξέρω τι τους έπιασε εκλογικούς και έγινε αυτή η φασαρία και ελπίζω κάποιοι να σταματήσει, άλλωστε κάθε θα είμαι αποκλειωμένος με την καλή ερωτήση. Αυτό ήθελα να εκθέσω στην αγάπη σας και να μην ανησυχείτε, να απαλυκοβάλλεστε. Είναι μια εκδήλωση ενημέρωσης. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει δεν έρχεται. Όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει τα απορρίπτει. Απλά και τίποτα παραπάνω.